Τους έχουμε προσκαλέσει πάμπολες φορές, εγκάρδια, να έρθουν στο στέκι που έχουμε. Ένα πολύ ωραίο στέκι. Δεν ήρθαν ποτέ. Παρά μόνο ο Μάριος και η Σταυρούλα μία φορά. Φτιάξαν το δικό του σημείο. Βάλανε αυτοσχέδια, σκηνιά και το αποκλείσανε για να μην έρχονται οι ανεπιθύμητοι. Δεν με προσκάλεσαν ποτέ. Θεωρώ τεράστια γένεια να έχω φτιάξει με τα παιδιά και με την Αφροδίτη το διάδρομο, να έχω προσκαλέσει εδώ καθόσασταν, να έχω προσκαλέσει όλα τα παιδιά, ελάτε να δείτε τι φτιάξαμε, έχει έρθει η Σταυρούλα, έχει έρθει ο Μάριος, ελάτε και όποτε θέλετε, σας προσκάλεσα ανοιχτά να έρχεστε να κάθεστε και εκεί, γιατί αυτό που φτιάξαμε εμείς είναι για όλους. Θεωρώ τεράστια αγένεια να απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο. Να φτιάξετε την άλλη σας γωνία με καναπέδες, να την περιφράξετε με τα σκηνιά που βρήκατε. Ευχαριστώ, παιδιά. Να την ολοκληρώσετε στην κατασκευή της, γιατί δεν θέλω να ακούω ψέματα ότι την περιφράξατε, γιατί είναι under construction. Την περιφράξατε. Και θεωρώ τεράστια αγένεια σε μια κυρία να έρθει να σας πει: μπορώ να καθίσω εδώ, ή να καθίσει εκεί και να της πλες τι δουλειά έχεις εδώ. Ήρθες να μάθεις τα μυστικά μας. Ποια είναι τα μυστικά, η ψηφοφορία δική μου. Αυτό σας κάνει να είστε κλίκα. Δεν είναι ιδιωτικός χώρος. Είναι για όλους. Έτσι κιόλας έχει έρθει και ο Σπύρος και έχουμε συζητήσει στο σποτ αυτό. Έχει έρθει και η Αφροδίτη. Αυτό με την περίφραξη που λέει την ίδια μέρα που το φτιάχναμε, είχαμε βάλει σχοινάκι για πλάκα και λέγαμε δεν μπαίνει κανείς ώσπου να τελειώσουμε το σάκι της δουλειές. Όλοι γελάσαμε. Η Αφροδίτη το πήγε κατά. Και λέει ότι πήγε και κλάψε στο Σπύρο. Όμως, εφόσον την πήραξε, γιατί την επόμενη μέρα που το τελειώσαμε και κάτσαμε όλοι στο σποτάκι αυτό, 7 άτομα, 8, και κάτσε και η Αφροδίτη μαζί μας και ήταν δίπλα μου και συζητούσαμε 3-4 ώρες. Δεν αναφέρθηκε σε αυτό και δεν μου πεξίζει κάτι. Με πήραξε αυτό που είπες εκείνη τη μέρα με το σχοινάκι. Εγώ συγκεκριμένα με την Αφροδίτη έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες και συγκεκριμένα και εγώ. Την ημέρα εκείνη. Εγώ δεν είπα κάτι για αυτό. Όχι, απλά επειδή ο Σπύρος το κάνει γενικό, εγώ θέλω να μιλήσω με μένα. Εγώ μετά από όλα αυτά, να ολοκληρώσω. Μετά από όλα αυτά, είδα και την Αφροδίτη να κλαίει σε συγκεκριμένο περιστατικό. Οπότε εκεί κατάλαβα και αποδείχθηκαν όλοι. Λάθος τελείωσε η τοποθέτηση. Άμα έχει κάτι μαζί μου και με οποιοδήποτε, πρέπει να συζητείτε στην καλύβα, να βγάζουμε κατευθείαν μια λύση και οτιδήποτε ενοχλεί τον καθένα να το συζητάει.